Καλημέρα, παιδιά. Είμαι ο Winch και σήμερα, πρώτο ξεκινήσει το βίντεο αυτό, έχω μια ανακοίνωση να κάνω. Λοιπόν, η ανακοίνωση που έχω κάνει είναι θέλω να βάλουμε ένα στόχο. Έναν στόχο το οποίο θέλω να πετύχουμε πριν το 2018. Λοιπόν, θέλω, αν μπορούμε, να καταφέρουμε να φτάσουμε 10.000 πριν το 2018. Έχουμε περίπου 10 μέρες ακόμα. Και θέλουμε ακόμα περίπου 600 άτομα. Πρέπει να το καταφέρουμε. Είναι στόχος. Πέρα από αυτό, σε λίγες μέρες θα περιμένω τη VDSL να έρθει. Ναι, έβαλα VDSL για όσους το ξέρουν. Και οπότε σημαίνει μπόλικα live streams. Έκανα και ένα story στο Instagram που σας ενημερώνω έτσι με ένα μικρό spoileράκι τι θα γίνει. Οπότε όταν έρθει η VDSL θα έχουμε live streams, θα έχουμε πολλά βίντεο, θα έχουμε πολύ πράγμα. Και επίσης δεν έχει κάτω σήμερα γιατί μου είπε να μην το ξυπνήσω επειδή κοιμάται. Γιατί αν το ξυπνήσω θα με γαμίσει, λέει. Οπότε, ναι. Πάμε στο βίντεο. Καλημέρα, παιδιά. Είμαι ο Winch και σήμερα παίζουμε Skywars στον Hypixel ξανά για ξανά, όπως βλέπετε. Και για να δούμε λίγο τι αντιπάλους έχουμε. Λοιπόν, από ό,τι είδα, δεν είδα κάποιον Steve ή κάποιον Alex, οπότε αυτό είναι καλό για εμάς. Μισό λεπτό. Όχι. 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 Όπως λοιπόν προσπαθούσα να πω, αλλά με δίκοψαν δύο συχάματα, έκανα διάφορες αλλαγές στο pack. Η πρώτη αλλαγή που παρατηρείται σίγουρα είναι το hotbar, τα σπαθιά και γενικότερα όλα τα tools και τα bow και τα rod και όλα αυτά. Και μετά το οποίο παρατηρείται είναι το κόκκινο χρώμα. Γιατί όπως είπα, θέλω να είναι κόκκινο αυτό το pack. Το προηγούμενο ήταν το glacier που ήταν προς μπλε με CL, σε εκείνα τα χρώματα, έχεις αποχρώσεις. Αυτό ήθελα να είναι πιο προς το κόκκινο. Οπότε και αυτό έχω κάνει. Στην πρώτη έκδοση που είδατε εσείς που σας έδειξα, ήταν αρχικό στάδιο ακόμα, οπότε δεν φαίνονταν πολύ ότι ήταν κόκκινο βασισμένο το pack στο κόκκινο χρώμα. Όμως τώρα πιστεύω ότι έχω καταφέρει. Και τι είναι αυτό, 3 regen potions. Θα πετάξουμε σε ένα και θα κλείσω αυτά τα δύο. Οπότε ναι, θα ήθελα από εσάς στα comments να μου πείτε πώς σας φαίνονται αυτές οι αλλαγές. Τις αλλαγές, όπως ξαναλέω, τις έκανα βασισμένο στα δικά σας σχόλια. Οπότε, ό,τι μου γράψετε στο πρώτο βίντεο που σας έδειξα. Όπως έλεγα, ό,τι μου γράψετε εσείς στο πρώτο βίντεο που σας έδειξα το pack αυτό το καινούργιο για τους 10.000. Μετά διάβασα τα σχόλια σας και έκανα ταυτόχρονα τις αλλαγές καθώς διάβασα τα σχόλια. Οπότε, θα ήθελα να μου πείτε πώς σας φαίνεται και αν θα ήθελα να αλλάξω τίποτα άλλο. Δεν μπορώ να σας τα δείξω κιόλα γιατί είναι πολλά τώρα. Έχουμε μόνο εδώ τα PVP πράγματα. Αλλά κάποιος μου είπε να αλλάξω το ROD, το άλλαξα. Τα σπαθάκια τα μίκρινα και έβαλα ένα κόκκινο. Δεν είναι κόκκινο το χερούλι απλά. Έβαλα ένα κόκκινο gradient overlay και το έβαλα σε ένα άλλο mode τέλος πάντων. Και φαίνεται έτσι. Δεν είναι απλά το χερούλι, όλο είναι κάτω. Απλά δεν φαίνεται γιατί είναι πιο σκούρο το κάτω. Και α παίξουμε λίγο PVP. Πού είναι το PVP εδώ πέρα. Εκείνο ένα ορμάμε κατευθείαν πάνω του. Καλησπέρα, φίλε. Αντίο. Λοιπόν, επίσης κάποιοι μου είπατε, ξέρω εγώ, να πάρω κάποια perks στο πώς σας ρώτησα. Μου είπατε, εσείς είχα ρωτήσει, επειδή έχω 75 χιλιάρικα, να πάρω κάποια perks. Μου είπατε πολύ. Να πάρω ένα perk που δεν θυμάμαι πώς λέγεται, αλλά δεν τρως damage από τα Ender Pearls, οπότε και το πήρα. Πήρα και άλλα 2-3 perks που μου είπατε, οπότε και το έχω τώρα επάνω. Και ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Ωου, περίμενε, ένα σκοστάξι εκεί πέρα, για πρέπει να το σκοτώσουμε. Δεν έχω μπότες, το γνωρίζω ότι δεν έχω μπότες. Όμως. Είναι πολύ low και. Hey, νίκησα. Ήταν το τελευταίο. Nice, ok. Σπαμαρτάνε, πρόσεχε. Επίσης, βλέπω πως πολλοί ρωτάτε πότε θα κάνεις release Winch το pack αυτό το καινούριο. Δεν ξέρω γιατί δεν το ξέρετε αυτό, αλλά το έχω πει ήδη σε δύο βίντεο. Θα το πω και πάλι. Λοιπόν, το pack θα το κάνω release όταν φτάσουμε 10.000. Ωραία. Έχουμε βάλει και το στόχο για τους 10.000 να φτάσουμε πριν το 2018. Οπότε, αν γίνει αυτό, όσο πιο σύντομα φτάσω 10.000, τόσο πιο σύντομα θα πάρετε εσείς το pack αυτό. Βέβαια, ίσως κάνω και άλλα versions, ξέρω εγώ, θα το διορθώσω λίγο. Θα κάνω κάποια πράγματα, κάποιες αλλαγές που ίσως μου πείτε εσείς σε αυτό το βίντεο. Οπότε, ναι. Αλλά όταν φτάσω 10.000 θα γίνει το official release σε αυτό το pack. Το οποίο δεν ξέρω καν αν θα έχει όνομα. Δεν έχω σκεφτεί κάποιο όνομα. Αν έχετε κάποιο όνομα, προτείνετε μου στα comments μόνο, γιατί όχι. Καθώς δεν έχω σκεφτεί κάτι εγώ. Όχι, ρε, βάλε το. Λοιπόν, στο προηγούμενο game υπήρξε μια μικρή ατυχία και έβαλα τον μπλοκ εκεί που δεν έπρεπε. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Συμβαίνουν και αυτά. Ήταν τη στιγμή. Όλα καλά, όλα καλά. Ω, voice crack, voice crack. Οκ, λοιπόν, γρήγορα. Ας πάμε τα πράγματά μας. Οπότε ας δρασάρουμε μην κατευθείαν κι εμείς. Γιατί βλέπω δεν έχουν πολύ καλό armor εκεί πέρα στο κέντρο. Οπότε θα προσπαθήσω να πάω να τους σκοτώσω και να τους πάρω το armor. Ο τύπος πάει αυτό, απαγορεύεται, φίλε μου, γιατί σπάς εκεί πέρα. Νευριάζεις, πάτα. Είδατε τι έκανε μόλις τώρα, έτσι.
Πέθανε κι αυτό, δώσαμε το chest plate σου γρήγορα και ασφάλμε και ένα γκάπλι. Τι γίνεται, παιδιά, παντού ένταση δράση. Ο τύπο είδε ότι τα έκανε αυτό, απαγορεύεται κανονικά να σπάσει εκεί πέρα τα τέτοια. Οπα, απαγορεύεται να σπάσει μέσα τα κεντρικά chest. Οπότε είναι banable αυτό και θα μπορούσε να φάει μπάνο ο τύπο. Οπότε ναι, δεν ξέρω. Αυτό μην το κάνετε αν δεν το ξέρετε, γιατί είναι banable να σπάτε τα κεντρικά chest με το ecologist. Οπότε καλύτερα να μην το κάνετε. Λοιπόν, έσπασε κι άλλο από ό,τι βλέπετε. Έσπασε δύο, δεν τον προλάβα να το κάνω εκεί πέρα. Ζημιά. Λοιπόν, μένουμε δύο άτομα. Α, εγώ και αυτός. Και έχω power 3, οπότε θα του κάνω λίγο boost bomb με τα άπειρα βέλη που έχω. Δεν πήρε knockback και λάγκαρε. Α, λαγκάρι, οκ. Λαγκάρι, εντάξει. Okay. Δικαιολογημένο γιατί λάγκαρε. Γιατί είδα ότι δεν κουνήθηκε καθόλου με τον boost που το έριξα. Οπότε πέθασα ότι μπορεί να έχει κάτι. Αλλά όντως λαγκάρι λίγο. Για να δω. Ναι, έχει 300 και ping. Θα περιμένω για το refill. Να περιμένω για το refill. Πολύ ωραία, παιδιά. Θα δούμε, θα προσπαθήσω να βρω κανένα ender πριν το refill, άμα γίνεται. 2000 years later. Αυτό παίρνει τα δικά του chest, οπότε έχω την ώρα να πάω στο νησί του, να μπω μέσα και να τον σκοτώσω, τον κοσιτάκι, αντίος και νικήσαμε. Οκ, μια από τις πιο αγαπημένες μου πίσεις είναι αυτή εδώ πέρα και την πετύχαμε. Και για να δούμε, έχουμε έναν Steve και έναν Herobrine. Οχ. Και έχουμε και άλλους δύο, και άλλους τρεις μάλλον, με χριστουγεννιάτικα έτσι καπελάκια από το δικό μου. Οπότε εντάξει, έχουν μπει και στο κλίμα εδώ πέρα όλοι. Καλό αυτό, εντάξει, δεν λέω, καλό αυτό. Αυτός κάτι θέλει να κάνει από ό,τι φαίνεται εδώ. Θέλει να έρθει στο νησί μου. Τον κόβω, θέλει να έρθει πάρα πολύ στο νησί μου ο τύπος. Για να δούμε. Πώς θα το πάει. Α. Εντάξει, ξέρω εγώ, άμα το αρέσει, δεν κάνει κανένα πρόβλημα. Οκ, μου δίνει δωρεάν. Ξέρω εγώ τι να πω. Εδώ, άμα το βρω, θα σας δείξω λίγο που υπάρχει το μπαγκαρισμένο γυαλί. Γιατί εδώ πέρα στο map αυτό είναι μπαγκαρισμένο ένα γυαλί. Και είναι σπασμένο ήδη από όταν ξεκινάει το map. Οπότε δεν φαίνεται αυτό. Για να το ξέρετε, να μην πέσετε και να ρίξετε άλλους τύπους κάτω στο τραβ αυτό. Θα προσπαθήσω να το βρω και να το βρω. Είναι σε μια γωνία από εδώ, από την κλειστή μεριά. Είναι σε μια γωνία κάπου εδώ πέρα. Αυτό είναι, όχι, αυτό έχει γυαλί. Κάπου εδώ είναι. Δεν θυμάμαι σε ποια γωνία όμως. Ανάτο, ορίστε. Αυτό είναι το μπαγκασμένο, δεν έχει σπάσει κανένα. Είναι μπαγκασμένο γυαλί από την αρχή του map. Οπότε θα προσπαθήσω να δω. Το μπαγκασμένο γυαλί είναι ένα. Αυτό δεν ξέρω ποιος έσπασε. Εντάξει. Πριν προσπαθήσω να σας δείξω ένα κολπάκι, αλλά από ό,τι φαίνεται κάποιος σπάσε το πίσω γυαλί ακριβώς, οπότε και πέσα μέσα. Συμβαίνει και αυτά. Λοιπόν, για να δούμε εδώ πέρα πράγματα. Μέχρι στιγμής δεν μου αρέσει καθόλου το loot. Oh! Όμως εδώ το τελευταίο chest μας έβαλε ασπροπρόσωπους και μας έδωσε πολύ καλό loot. Οπότε τώρα είμαστε έτοιμοι να κάνουμε δουλίτσα. Α, κάποιος έχετε. Έπεσε κάτω μόνος του. Έχει pearls. Πού βρήκε τα pearls αυτός ο κεφτές, ρε? Εσύ μην με βάζεις με τον πόδο, δεν έχω πόδο, δεν είναι fair. Πίδα. Θα του δώσω το χώρο να πηδήξει, ωραία. Θα δώσω το χώρο να έρθει στο νησί εδώ πέρα. Δεν θα σε πετάξω κάτω. Ωραία, σου δίνω το χώρο. Φίλε, εγώ σου δώσα το χώρο να έρθει. Εγώ δεν ξέρω τι έκανε μετά, γιατί παγιδεύτηκε στο νερό στο ίδιο. Ο τύπος ήρθε και έφυγε με το νερό το ίδιο κατευθείαν. Λοιπόν, αυτός έρθει για μας λογικά. Έχει το πελ. Οκ. Έχει το τέτοιο, μάλιστα. Ω, κι άλλος. Οκ. Λίγο περίεργο το φάτσε εδώ πέρα. Κάτσε να πάρει κανένα περίεργο hit. Οκ. Λίγο πολύ περίεργα τα χιτάκια εδώ πέρα, τα fights μάλλον που κάνουμε. Προσπαθώ να τον ρίξω κάτω από τον τύπο και δεν πέφτει. Οκ, ας πιάσουμε κανονικό χιτάκι τώρα. Γιατί τόσο πιάνω ό,τι να είναι. Έλα, τα καίει σε ένα, είναι χιτάκι σε. Κωστάκι, τα καίει, τι είσαι. Είναι ένα hit, δώσ' το μου Hypixel, δώσ' το μου Hypixel. Α, είναι κι άλλος πίσω μου, κακό. Κακό, εγώ την κάνω από εδώ, παλέψτε εσείς. Μένουν 5 άτομα τόση ώρα, ειλικρινά. Παλεύω πόση ώρα στο κέντρο και μένουν 5 άτομα, μάλιστα. Επίσης, για κάτσε λίγο να κλείσουμε. Γιατί θα μου έρθουνε κατευθείαν. Οκ, δεν είναι τίποτα καλό εδώ. Enterprise, οπότε σημαίνει πως μπορώ να φύγω γρήγορα. Το γρήγορα που θα φύγουμε θα είναι εκεί πέρα.
Okay, και έχω την ευχέρεια να κινούμε στο map πολύ γρήγορα χωρίς να με κάνουν ιδιαίτερο χαρά, στην damage και όλα αυτά τα καλά πράγματα. Οκ, τι κόμπο του πιάσαμε. Εν τω μεταξύ, αν παρατηρήσατε, θα το βάλω σε slow motion. Όταν άνοιξα το παίρνω, μετά πήδηξα στο κενό. Άθελά μου, δεν ήθελα να πηδήξω, αλλά πήδηξα. Πού πάει αυτός? Τι θέλει να κάνει, κάτι προσπαθεί αυτός εκεί πέρα. Δεν έχω ιδέα τι. Α, θέλει να έρθει σε μένα μάλλον και θέλει να πηδήξει από πάνω. Οκ. Έλα, πήδα πάνω, δεν πειράζει, ξέρω εγώ. Πέτα μπού, δεν υπάρχει θέμα. Βέβαια, ας κλείσουμε λίγο αυτά εδώ πέρα να πέσουμε κάτω. Και αν θες, έλα, δεν έχω κανένα θέμα, ρε. Α. Εντάξει, ξέρεις τι. Αφού κι αυτός θέλει. Ρε, παιδιά, τι γίνεται. Στα δύο τελευταία game, οι τύποι θέλουν να έρθουν σε μένα και απλά πηδάνε στο void. Οκ. Okay. Εντάξει, αυτός μάλλον το κάνει κατά 100%. Κι άλλος κατά 100% το κάνει. Αλλά έχει τη φάση να τους βλέπεις. Να πέφτουν μόνοι στο void. Εντάξει. Αυτά παθαίνει. Ξέρεις τι. Είναι η δύναμη. Η δύναμη που έχω. Η δύναμη, η Στεφανίλα και η Αλεξανδρίλα που με κυριεύει πλέον. Έχουν ένα δικό τους force field, το οποίο άμα προσπαθείς να πλησιάσεις τον κωσιτάκι, τότε πέφτεις κάτω μόνο στο void, δεν μπορείς να πλησιάσεις καν και μετά σε κρυγνείται το PC. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα, ελπίζω να σας άρεσε πάρα πολύ, άμα σας άρεσε μπορείτε να κάνετε ένα like. Δεν ξέρω, κάντε like άμα σας άρεσε, ξέρω. Αφήστε μου comments για το pack, πώς σας φάνηκε το pack. Και κάντε ένα subscribe αν είστε καινούργιοι και άμα θέλετε να με βοηθήσετε να φτάσω 10.000 πριν το 2018. Μην ξεχνάτε, είναι ο νέος μας στόχος, 10.000 πριν το τέλος του χρόνου. Οπότε πάμε γερά. Και σύντομα έχετε VDSL και έχονται πολλά live streams, πολλά υποσχόμενα πράγματα. Stay tuned. Τα λέμε. Μια αποτυχημένη προσπάθεια να κάνω ένα σκετσάκι μου.